Ένας πρώην οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας αναλαμβάνει σε ηλικία 77 ετών την Προεδρία του Περού. Ο τεχνοκράτης Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι ευελπιστεί κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του να επαναφέρει στον δρόμο της ανάκαμψης την οικονομία της χώρας. Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει πολλές. Κέρδισε με διαφορά μόλις 41.000 ψήφων την αντίπαλό του Κέικο Φουτζιμόρι. Το κόμμα της όμως απέσπασε την αυτοδυναμία στο κοινοβούλιο. Πλέον ο Κουτσίνσκι θα πρέπει να διαπραγματευτεί με το κόμμα της κόρης του πρώην Προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι. Εκείνος εκτείει 25 ετή ποινή κάθειρξης για διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο νέος ηγέτης έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να το απονείμει χάρη. Δεν πρόκειται για πρόταση απονομής χάριτος. Η πρόταση αφορά την κατοίκον εκτέλεση της ποινής. Αυτό θα το υπέγραφα. Όχι όμως απονομή χάριτος, δήλωσε ο νέος πρόεδρος του Περού. Η άλλη μεγάλη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι η οικονομική. Μετά από χρόνια με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης το 6,5%, το 2013 αυτός υποχώρησε στο 3,5%. Για τον εξυγχρονισμό του Περού και τη μείωση της φτώχειας, ο νέος πρόεδρος έχει στόχο την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 5%. 40%. Το 30 με 40% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε καλά σχολεία και δεν αισθάνεται ασφαλή στους δρόμους, γιατί δεν υπάρχουν αστυνομικοί και αστυνομικά τμήματα. Επίσης, στερείται πόσιμου νερού ή νοσοκομιακής περίθαλψης, ανέφερε ο νέος πρόεδρος. Ο Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι αναμένεται να επικεντρωθεί στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων για να στηρίξει την οικονομία. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν πως οι Περουβιανοί είναι δυσαρεστημένοι με την διαφθορά στο κράτος και έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους δημόσιους θεσμούς. Το έργο του θα είναι δύσκολο.